Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Τη σημερινή τσάντα θα την ξεκινήσουμε ανάποδα. Δεν θα ξεκινήσουμε από το πλεκτό σώμα, από το πάνελ της τσάντας, αλλά θα ξεκινήσουμε από τα πλαϊνά. Είναι σαν να έχετε αγοράσει δύο πλαϊνά, στην αγορά υπάρχουν και τα πλαϊνά τα έτοιμα και αφού τα πάρετε τα πλαϊνά στη διάσταση που εσείς θέλετε, από εκεί και μετά πλέκετε το πάνελ ανάλογα με τα πλαϊνά σας. Εγώ έχω κάνει αυτό, έχω κάνει το πρώτο μου, το νήμα που αφήνω είναι για να μπορώ να το ράψω μετά, να μην ενώνω άλλη κλωστή, το οποίο έχει φάρδος 11 εκατοστά και ύψος 15 εκατοστά. Θα σας δείξω πώς το έκανα με το συγκεκριμένο νήμα που είναι λίγο χοντρό και εσείς κρίνετε με το τελικό αποτέλεσμα που θα σας πω της τσάντας εάν θέλετε να το κάνετε μικρότερο ή μεγαλύτερο. Το νήμα είναι ένα από τα νήματα που μου στείλε το κόκκινο νήμα, κορδόνι 3 mm, 100% βαμβακερό, 300 γραμμάρια, 100 μέτρα περίπου δίνει. Είναι ένα, παρόλο που λέει 3 mm κορδόνι, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά χοντρό. Θα το έπλεκα ευχαρίστως και με βελονάκι νούμερο 5, γιατί το βαμβακερό νήμα στέκεται καλύτερα, το βαμβακερό για τσάντες. Όμως, επειδή θέλω να την κάνω πολύ σταθερή τσάντα για να μην χρειαστεί να βάλω 1012 επενδύσεις, θα το πλέξω με βελονάκι νούμερο 4,5. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το άλλο πλαϊνό μαζί. Στο δικό μου, στο μέγεθος που σας είπα, έκανα 10 άριχτα. Σιγουρευτείτε μετρώντας από πίσω σας τις οριζόντιες γραμμούλες, γιατί εγώ πάντα πατάω στις οριζόντιες γραμμούλες στην πρώτη μου σειρά. Πόσες είναι? Δέκα. Και ένα πόντο για να γυρίσω. Πατάω στην πίσω θηλιά όπως πάντα και κάνω 1-2 άριχτα στον ίδιο πόντο. Δεν μετρώ το πρώτο άριχτο της κορυφής, παραμετρώ το δεύτερο που έκανα. 1, 2, 3, 4, 5 και είπα μια μαλακία και μισή. Και γυρίζω και κάνω το πρώτο μου άριχτο. Συνεχίζω. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Στον 10ο αυτό πόντο, στο 10ο άριχτο, κάνω άλλο ένα που είναι η κορυφή μου, άλλο ένα για να γυρίσω από την κάτω πλευρά. Μετράω 1, αυτό που έκανα για να γυρίσω από την κάτω πλευρά, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δέκα άριχτα από εδώ, 10 άριχτα από εδώ και ένα ο κορυφαίος μου πόντος.
Εδώ, σε αυτό το σημείο, σταματώ γιατί από τη μία πλευρά το θέλω ίσιο. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και πλέκω. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Οκτώ. Εννέα. Και στο δέκατο που έκανα πριν αύξηση θα κάνω πάλι αύξηση. 10. Αύξηση. Είναι ο κορυφαίος μου πόντος που πρόσθεσα, κάνω 2 άριχτα. Αύξηση. Γυρνάω από την άλλη πλευρά, που αυτός είναι ο 10ος πόντος αυτής της πλευράς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αύξηση δηλαδή. Και συνεχίζω. Δεύτερος πόντος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, όγδοος, ένατος, δέκατος. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Για να πλέξουμε οβάλ, ο κανόνας λέει ότι τώρα θα πρέπει να κάνω αύξηση ποδαράκι, αύξηση ποδαράκι. Στο συγκεκριμένο νήμα, επειδή είναι χοντρό, δεν θα το κάνω αυτό γιατί θα έρθει και θα μου γίνει έτσι. Δεν θα μου κάνει αυξήσεις. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα τώρα. Μετράω. 1. Στη δική μου περίπτωση είναι 10, είπαμε. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, στο 10 το κάνω αύξηση, αύξηση στον επόμενο, αύξηση, 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 μέχρι να φτάσω στον 10ο πόντο αυτής της σειράς. Η αλήθεια είναι τώρα ότι έχω κάνει χαζομάρα, έπρεπε να βάζω ποντοδείκτες για να σας το δείξω. Δεν πειράζει όμως, εσείς βάλτε το ποντοδείκτη σας κάθε φορά που φτάνετε στο 10ο πόντο για να μην χρειάζεται να μετράτε αντίστροφα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δηλαδή όταν κάνατε από αυτή την πλευρά, όταν ξεκινήσατε, αν είχατε βάλει ποντοδείκτη, αν είχα βάλει ποντοδείκτη, δεν θα χρειαζόταν τώρα να μετράω. Έκανα λοιπόν την αύξησή μου και στο 10ο πόντο, τους υπόλοιπους τους κάνω απλά άριχτα. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Βλέπετε πως τρώνει, πόσο πλακέ είναι το πλεκτό μου, παρόλο που κάνω, είναι η δεύτερη σειρά που κάνω σε κάθε πόντο αύξηση εδώ. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι γιατί το νήμα μου είναι χοντρό και είναι βαμβακερό. Σε ένα άλλο πιο λεπτό νήμα, εάν έκανα τόσες πολλές αυξήσεις, εδώ θα μου γινότανε πολύ, θα έκανε φραμπαλά. Συνεχίζω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Το σωστό είναι εδώ σε αυτό το 10ο πόντο για να μην μετράμε αυτό που σας είπα πριν. Να βάλετε ένα σημαδάκι για δική σας ευκολία. Και είμαι στο 10ο πόντο. Θα κάνω αύξηση. Σε αυτή τη σειρά θα κάνω πόντο παραπόντο. Δεν έκανα αύξηση. Κάνω αύξηση. Δεν κάνω. Αύξηση. Σκέτο άριχτο. Αύξηση. Άριχτο. Αύξηση. Άριχτο.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αύξηση. Και αυτός είναι ο 10ος πόντος μου, που όμως με βγάζει να μην κάνω αύξηση. Αν είχαμε πολύ περισσότερους πόντους, δεν θα έλεγε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν λογικό να μετράω αντίστροφα τους πόντους μου, θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχω ποντοδείκτη. Τώρα εγώ εκ του ασφαλούς, επειδή είναι λίγοι οι πόντοι, δεν χρησιμοποίησα στην αρχή. Και φτάνοντας εδώ, είμαι από την καλή πλευρά του πλεκτού μου και ξεκινάω να κάνω περιμετρικά μία σειρά. Στον ίδιο πόντο που είμαι, κάνω ένα πόντο που είναι η γωνία μου και άλλον έναν για να γυρίσω από αυτή την πλευρά. Συνεχίζω. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, άριχτα έκανα στην πάνω πλευρά για να μου ισιώσει ο γωνιακός μου πόντος για να γυρίσω, και ένας πόντος που είναι κανονικά για να γυρίσω από αυτή την πλευρά. Εδώ τώρα συνεχίζω και πλέκω τα άριχτα μου όπως τα βρίσκω. Μέχρι που φτάνω στον τελευταίο πόντο, αυτός είναι ο γωνιακός μου πόντος, που εδώ σε αυτό το σημείο σταματώ. Από αυτό το πλαϊνό δεν θα αφήσω νήμα, γιατί βγαίνει ανάποδα. Εάν αφήσω νήμα και από αυτή την πλευρά εδώ που τελειώνω, δεν θα μου βγει ανάποδα στην ένωση. Εδώ δεν αφήνω νήμα και θα αφήσω στην τσάντα μου νήμα. Εδώ το κόβω, τραβάω έξω το νήμα, μπαίνω σε αυτό το τελευταίο το γωνιακό πόντο, το φέρνω πίσω, τραβάω καλά, μπαίνω κάτω και προς τα πάνω στον τελευταίο αυτό πόντο που έκανα άριχτο και γυρνάω πίσω το νήμα μου. Δείτε, η ένωσή μου είναι αόρατη. Προφανώς αυτή την κλωστή θα τη στερεώσω από πίσω με μια χοντρή βελόνα. Ό,τι νήμα κι αν έχω, πάντα μα πάντα εγώ το καίω. Αυτό είναι βαμβακερό και το βλέπετε, δεν λιώνει. Όμως το σκληραίνω λίγο για να μην μου μαδίσει περισσότερο. Τα δύο μου πλαϊνά είναι έτοιμα και είναι αυτά που θα μου καθορίσουν τι τσάντα θα κάνω τώρα. Τι κάνουμε? Ξεκινάμε από το κέντρο. Το κέντρο του πλαϊνού μας είναι ακριβώς εδώ που έκανα την αρχική μου αλυσίδα, ξεχωρίζει πάντα
γιατί φαίνεται ότι από εδώ ξεκινάει αυτή η σειρά, από εδώ ξεκινάει αυτή η σειρά. Στο κέντρο λοιπόν ακριβώς βάζω δύο σημάδια για να είναι εμφανή τώρα. Και μετράω με τη μεζούρα μου για να έχω ένα αρχικό μπούσουλα, όχι ότι αυτό θα ισχύει ακριβώς. Και λέω, από εδώ, 5 εκατοστά, θα στρίψω τη μεζούρα μου. Συνεχίζω, παίρνω τη στροφή για το οβάλ. Και φτάνω επάνω. Παίρνω τη στροφή και φτάνω πάλι μέχρι το κέντρο και βλέπω ότι είναι περίπου 47 εκατοστά η περίμετρος αυτή. Ξεκινάω λοιπόν γνωρίζοντας ότι στο περίπου πάνω κάτω θα πρέπει να κάνω ένα πλεκτό πάνελ, ένα πλεκτό κομμάτι που το φάρδος είναι όσο θέλετε εσείς, θέλετε να είναι τόσο, θέλετε να είναι τόσο, το φάρδος λοιπόν όσο θέλετε εσείς, αλλά το ύψος που θα πλέξω θα πρέπει να είναι αυτά τα 47 εκατοστά. Να πω ότι εάν θέλετε μεγαλύτερο πλαϊνό, θα βάλετε αντί για 10 λυσίδες, με το συγκεκριμένο νήμα που είναι χοντρό μιλάω, θα βάλετε 12, 13, 14 και θα κάνετε και παραπάνω σειρές. Και θα σας βγει μεγαλύτερο το πλαϊνό σας. Γνωρίζοντας ότι πρέπει να κάνω από 47 εκατοστά και πάνω το πλεκτό μου κομμάτι, ξεκίνησα το φάρδος, το πλάτος της τσάντας μου, εγώ ήθελα να είναι 30 εκατοστά. Ξεκίνησα λοιπόν και έπλεκα, βέβαια ξεκίνησα από εδώ, θα σας το πω αυτό στην πορεία. Ξεκίνησα και έπλεκα και όταν έφτασα εκεί περίπου στα 47 εκατοστά που μέτρησα με τη μεζούρα μου για να έχω ένα μπούσουλα, πήρα το κομμάτι μου και είπα, εάν το βάλω έτσι, συγγνώμη, εάν το βάλω έτσι, εδώ ήταν τα 47 εκατοστά, είμαι ok, εάν ναι, θα δώσετε λίγο ακόμα 2-3 εκατοστά, γιατί όταν ράβουμε τις γωνίες θέλουμε να δώσουμε λίγο αέρα στο πάνελ για να μην έρθει και τεντώσει, μαζέψει, δεν κάνει κούρμπα, δεν κάνει τίποτα. Άρα επαναλαμβάνω, από όσο είναι το κομμάτι σας δίνετε και 2-3 εκατοστά αέρα στο πλεκτό σας για να μπορεί να ραφτεί χαλαρά στις γωνίες, στις κούρμπες που κάνει και είστε έτοιμοι. Εγώ προσωπικά τι έκανα, ξεκίνησα ένα μικρότερο κομμάτι με την πλέξη μου, το έφτασα στα εκατοστά αυτά περίπου και μετά το έφερα στα μέτρα μου και εκεί που ήταν ακριβώς για να πέσει, πλέκοντας άριχτα. Δεν με πείραζε, θα πλέξω μία σειρά άριχτα, θα πλέξω δύο, εγώ συγκεκριμένα έπλεξα τρεις για να μου βγει το κομμάτι. Είναι όμως σχέδιο, στη μέση όλο αυτό το πλεκτό και γύρω γύρω τα άριχτα και έφτασα τις διαστάσεις που ήθελα. Όπως είπα από την αρχή, το συγκεκριμένο νήμα που είναι και βαμβακερό και χοντρό, δεν θα του βάλω ενισχύσεις. Εγώ προσωπικά λέω να μην βάλω ούτε φόδρα, γιατί δείτε... Αυτή είναι η ανάποδη. Όταν στερεώσω αυτές τις δύο κλωστές, δεν θα φαίνεται καν ότι είμαι από την ανάποδη πλευρά. Αυτή είναι η καλή. Και θέλω επιτέλους να δοκιμάσω σε κάποιες τσάντες μου που με παίρνει να το κάνω αυτό που έχουμε πει, το να σταματήσουμε να βάζουμε μέσα ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε ενίσχυση. Άρα, για μένα που δεν θα βάλω τίποτα άλλο, το επόμενο βήμα είναι να βάλω το φερμουάρ που θέλω και να πάω να ενώσω με τα πλαϊνά μου. Μία πιο άπειρη, μία φίλη σαν εμένα που δεν είμαι τόσο έμπειρη στις φόδρες και σε όλα αυτά, για δική της ευκολία μπορεί να αγοράσει φερμουάρ το οποίο είναι διαχωριζόμενο στη διάσταση που θέλει. Το διαχωριζόμενο φερμουάρ τι μεγάλο προτέρημα έχει, παίρνουμε και το πιάνουμε από αυτή την πλευρά. Συρίζαμε το πλεκτό μας.
Και μετά γυρνάμε την άλλη πλευρά. Προσέχουμε. Αυτή η πλευρά είναι το τελείωμα, το stop, να μπει από εδώ. Αυτό είναι το νήμα που άφησα για το πλαϊνό μου που σας είπα. Και βάζουμε και από αυτή την πλευρά. Και βάζουμε και από αυτή την πλευρά το φερμουάρ αυτό. Και πόσο εύκολο τώρα είναι να το ράψουμε πάνω. Πάμε. Ράβουμε το φερμουάρ από αυτή την πλευρά. Ράβουμε το φερμουάρ και από αυτή την πλευρά. Χωρίς να δυσκολευτούμε. Γιατί μερικές φορές βγαίνει στραβό. Το βλέπω και από τα σχόλιά σας. Μου λέτε δεν μπορώ να ράψω φερμουάρ. Δεν μου βγαίνει ίσιο. Εδώ λοιπόν τώρα θα το ράψω. Θα το ράψω τεντωμένο. Δηλαδή θα το τραβάω όση ώρα το ράβω για να μου γίνει ευθύ. Τώρα φαίνεται έτσι γιατί είναι οι καρφίτσες επάνω. Και μετά είναι πάρα πολύ εύκολο απλά να κλείσουμε το διαχωριζόμενο φερμουάρ έτσι. Και θα μας βγει ολόισια και από αυτή την πλευρά και από αυτή. Ενώνω το φερμουάρ μου και επιστρέφω για τα πλαϊνά. Έχω ράψει το φερμουάρ μου και στη μία πλευρά και στην άλλη. Και η δική μου τσάντα είναι έτοιμη από αυτή την άποψη μου, τα πλαϊνά μου μείνανε. Προσοχή σε αυτό το σημείο για να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω καταργήστε τις ενισχύσεις, καταργήστε τις φόδρες ή οτιδήποτε άλλο. Δίνω εναλλακτική. Πώς? Με ένα πολύ καλό νήμα, με ένα πολύ καλό νήμα όπως είναι αυτό, ποιοτικά, χοντρό, σταθερό κτλ. Κτλ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς να βάλουμε τίποτα. Σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη συγκεκριμένη τσάντα δεν χρειάζεται επένδυση. Όμως, αν κάποια φίλη σε αυτό το σημείο θέλει να βάλει φόδρα καθαρά για αισθητικούς λόγους, γιατί δεν της αρέσει να βλέπει το πλεκτό, γιατί θέλει να την κάνει πιο περιποιημένη, είναι άλλη ιστορία. Εγώ αν ήταν να βάλω φόδρα, θα την έβαζα αφού πέρασα το φερμουάρ μου, για να μην φαίνονται και τα κουτσοραψίματα που έχω κάνει. Σε αυτό το σημείο θα την έραβα ΣΥΡΙΖΑ, τώρα από πάνω, σε αυτό το σημείο και γύρω-γύρω. Αφού όμως πέρασα το φερμουάρ το διαχωριζόμενο. Άρα μιλάμε για μεγάλη ευκολία. Σε αυτό το σημείο διπλώνουμε την τζαντούλα μας ακριβώς στη μέση. Και βάζουμε σημάδια. Παίρνω το πλαϊνό μου και βρίσκω και το κέντρο στην κάτω εδώ πλευρά. Μπορείτε είτε να το διπλώσετε στη μέση που είναι το πιο εύκολο, είτε στις πιο έμπειρες με το μάτι φαίνεται που είναι το κέντρο. Το που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι να ευθυγραμμίσω το κέντρο αυτό με το κέντρο αυτό της τσάντας μου και αυτό με τις δύο άκρες. Άρα ξεκινάω και πιάνω αυτό το μπόντο με αυτό εδώ, το κεντρικό. Και τον πρώτο μπόντο εδώ πάνω. Το γωνιακό μου πόντο
το γωνιακό μου πόντο με τον πόντο που είναι πριν το σημάδι μου. Από την άλλη πλευρά, καλά, είναι η πλευρά που θα ξεκινήσω τώρα, πάντως το ίδιο κάνουμε. Το γωνιακό μας πόντο με τον πόντο πριν από το σημάδι. Αφού λοιπόν βρούμε αυτά τα τρία σημεία που μας ενδιαφέρουν, ξεκινάμε και ενώνουμε την τσάντα μας. Εγώ θα την ενώσω με την τεχνική, με τη βελόνα μου. Είναι η ένωση που μου αρέσει να κάνω με βελόνα, η βελονιά με άνδρος, από εκεί που μπαίνω, από εκεί που βγαίνω, εκεί ξαναμπαίνω. Όχι στον ποντοδείκτη μου, στον κεντρικό πόντο, στον άλλον. Βγήκα από εδώ, θα μπω από αυτή την πλευρά πάλι. Στον επόμενο πόντο από, αυτή την, από την πλευρά που είναι η τσάντα μου. Από εδώ που βγήκα, από εδώ ξαναμπαίνω, επόμενος με επόμενος πόντος. Όταν πιάνω όλο τον πόντο, μου δίνει αυτό το πιο χοντρό αποτέλεσμα εδώ. Εάν δεν το θέλετε, μπορείτε να πιάνετε μόνο τους δύο αυτούς μεσαίους πόντους. Πάμε να το κάνουμε και έτσι. Ξυλώνω. Τον πρώτο πόντο τον περνάω πάντα ολόκληρο για να είναι πιο σταθερό και από εκεί και μετά μπαίνω στις δύο εσωτερικές μόνο θηλιές και ενώνω. Στις δύο εσωτερικές και ενώνω. Εγώ συνήθως προτιμώ αυτό, να πιάνω αυτές τις δύο θηλιές, ειδικά όταν το νήμα είναι τόσο γερό όπως είναι αυτό. Σε μια μεγάλη τσάντα ίσως να είναι πιο επίφοβο να πιάνουμε μόνο τις δύο θηλιές. Εδώ τώρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω κάνει έτσι τους πρώτους μου πόντους και έχω φτάσει εδώ που κάνει την κούρμπα. Εδώ θέλω να μου βγει πιο χαλαρό το πλεκτό μου, δεν θέλω να το τεντώσω. Άρα πόντος από το πλαϊνό, ίδιος πόντος, ξαναγυρνάω πίσω από το κομμάτι της τσάντας μου. Πόντος από το κομμάτι της τσάντας μου. Αφού έχω κάνει τους πρώτους μου πόντους, έχω φτάσει εδώ που κάνει την κούρμπα το πλαϊνό μου. Εδώ τι θα κάνω? Επειδή δεν θέλω να τεντώσω πολύ το πλαϊνό, το πάνελ, θέλω να μου κάνει μια καμπύλη, θα αφήσω πόντο κενό για να μου γίνει πιο χαλαρό εδώ, να σηκωθεί λίγο το πλεκτό μου. Έτσι, και συνεχίζω. Βλέπετε, έρχεται εδώ και κάνει μια γλυκιά καμπύλη, όπως κάνει η καμπύλη εδώ. Συνεχίζω να πιάνω τους πόντους μου στην ευθεία πλευρά. Μέχρι που έφτασα στην κάτω γωνία. Εδώ θέλω να κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλω να δώσω και στο πάνελ μου σωστή κλίση. Γιατί σας είπα από την αρχή δύο πόντους μεγαλύτερο να είναι το πάνελ από ό,τι είναι το πλαϊνό? Γιατί όταν είναι λίγο μεγαλύτερο, πίνοντας τους πόντους εδώ, μα στη γωνία, μα στην κούρμπα, μα αν ήταν τετράγωνο στις τέσσερις πλευρές, δίνουμε ένα πιο ωραίο σχήμα στην τσάντα. Εάν μας βγει μικρότερο, τέντωσε για να φτάσουμε, θα χάσει το σχήμα της η τσάντα. Εδώ λοιπόν στη γωνία αφήνω ένα πόντο κενό, πάω στον επόμενο και πλέκω τον γωνιακό και ράβω τον γωνιακό πόντο, πιάνω τον επόμενο, αφήνω ένα κενό και πάω στον επόμενο. Στη γωνία δηλαδή, για να μου κάνει εδώ αυτό η τσάντα μου, άφησα ένα πόντο πριν και ένα μετά από το πλεκτό πάνελ.
Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσω, κάνοντας το ίδιο εδώ, το ίδιο στην πάνω κούρμπα και το ίδιο στην άλλη πλευρά. Εδώ, τους πόντους. Δεν έχω μετρήσει πόσα άριχτα ήταν εδώ και πόσα ήταν στο πάνελ. Με τη μεζούρα μου το έκανα, άρα μπορεί να βγω και με ένα πόντο διαφορά. Θα τον πιω και αυτό τον πόντο. Θα πάω και θα μπω εδώ στον ίδιο, από το πάνελ, και εδώ μου βγαίνει στο σημάδι μου. Συνεχίζω. Ο γωνιακός μου πόντος είναι αυτός. Άρα, πιάνω ένα πόντο, αφήνω ένα πόντο κενό και πάω στον επόμενο και κάνω το γωνιακό μου. Πιάνω τον επόμενο, αφήνω ένα πόντο κενό και πάω στον επόμενο για να κάνω το γωνιακό μου πόντο. Και γυρνάω από αυτή την πλευρά. Έχω το νου μου να φτάσω στην καμπύλη που κάνει. Κάπου εδώ είμαι. Εδώ. Μπαίνω από εδώ, αφήνω ένα πόντο κενό και πάω στον επόμενο. Δεν είναι τίποτα ένας πόντος, όμως παρόλα αυτά μας κρατάει το σχήμα της τσάντας μας. Έχω φτάσει στους τελευταίους που ενώνω. Σε αυτό το σημείο θα κάνω ότι όταν ξεκίνησα πιάνω όλο μου τον πόντο, γιατί θέλω να δώσω περισσότερη δύναμη εδώ. Και θα στερεώσω το νήμα μου. Ο ένας πόντος που έμεινε κενός είναι αυτό που θα έρθει εδώ για να κλείνει το φερμουάρ. Στερεώνοντας το νήμα μου για να το κόψω, ξαναπερνάω από εδώ, έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται. Τώρα θα βγω από κάτω. Και κόβω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δώσαμε εδώ αέρα, δώσαμε εδώ αέρα, εδώ, στα σημεία που χρειαζότανε, για να μην χάσει αυτό το πολύ όμορφο σχήμα η τσάντα μου. Πάω να ενώσω και την άλλη μου πλευρά και τα λέμε στο τελείωμα. Πάμε τώρα να σας δείξω αυτή την απλή αλλά εντυπωσιακή πλέξη. Για το δείγμα, εγώ θα βάλω λίγους πόντους. Για το δείγμα μου, εγώ θα βάλω λίγους πόντους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να έχετε πολλαπλάσιο των δύο πόντων και το πόσο θα είναι, το καθορίζετε εσείς.
Αρκεί αυτό το κομματάκι για να σας δείξω την πλέξη. Είναι πολλαπλάσι, είναι ζυγός αριθμός πόντων και ρίχνω κι άλλον έναν για να μπορώ να γυρίσω. Μπαίνω στον πρώτο πόντο, εγώ πάντα όταν ξεκινάω στην πίσω θηλιά, ποτέ δεν πιάνω επάνω, για να μου γίνεται όμορφο και στρωτό το τελείωμα. Άριχτο, το κρατάω στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και μπαίνω στον επόμενο πόντο, βγάζω και έχω 4 θηλιές στο βελονάκι μου. Τις βγάζω όλες μαζί, κάνω μία λυσίδα για να τα στερεώσω και συνεχίζω. Μπαίνω στον επόμενο πόντο, άριχτο, το κρατάω στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και μπαίνω στον επόμενο πόντο, το βγάζω, έχω 4 θηλιές, τις κλείνω όλες μαζί, μία λυσίδα για να τα στερεώσω. Στον επόμενο πόντο μπαίνω χωρίς να πάρω νήμα, κρατάω τη θηλιά, παίρνω νήμα, μπαίνω στον επόμενο, βγαίνω και έχω 4 θηλιές στο βελονάκι μου. Τις κλείνω όλες μαζί και τις στερεώνω. Στον επόμενο παίρνω νήμα. 4 θηλιές που τις κλείνω όλες μαζί. Τις στερεώνω. Στον επόμενο πόντο χωρίς να πάρω νήμα, στον επόμενο παίρνω νήμα. Και θα πρέπει να μου έχει μείνει ένας πόντος στο βελονάκι μου που παίρνω νήμα και κάνω μισό ποδαράκι. Δεκατέσσερις πόντους έχω βάλει εγώ. Μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Παίρνω νήμα και κάνω σε αυτό τον πρώτο πόντο μισό ποδαράκι. Μπαίνω στο πρώτο κενό που συναντώ μπροστά μου, άριχτο, παίρνω νήμα και μπαίνω στο επόμενο κενό, ανάμεσα στους πόντους. Έχω 4 θηλιές στο βελονάκι μου και τις κλείνω όλες μαζί. Μία λυσίδα στον αέρα. Από εδώ και πέρα, μπαίνω στο ήδη πατημένο κενό που έχω μπει πριν και κάνω άριχτο που δεν το ολοκληρώνω, παίρνω νήμα και μπαίνω στο επόμενο κενό, πάλι 4 θηλιά στο βελονάκι μου, πάντα 4 έχω, όταν τις κλείνω όλες μαζί, μία λυσίδα στον αέρα. Χωρίς να πάρω νήμα μπαίνω στο ήδη πατημένο αυτό κενό, το κρατάω, παίρνω νήμα και μπαίνω στο επόμενο. Δεξιά και αριστερά από αυτό το σετάκι που χρησιμοποιώ υπάρχουν κενά. Κενό εδώ, κενό εδώ θα δημιουργήσω. Εκεί πατάμε από εδώ και πέρα. Μία λυσίδα στον αέρα, στο ίδιο πατημένο, παίρνω νήμα και μπαίνω εκεί που τελειώνει το χοντρό αυτό ποδαράκι που έχω κάνει, το χοντρό σετάκι, και τα κλείνω όλα μαζί. Αλυσίδα. Στο ήδη πατημένο κενό, παίρνω νήμα και μπαίνω μετά το χοντρό σετάκι στο κενό, και τα κλείνω όλα μαζί. Στο πατημένο παίρνω νήμα, μπαίνω μετά, τα κλείνω όλα μαζί και παίρνω νήμα για να κάνω μισό ποδαράκι στον τελευταίο μου πόντο. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και επαναλαμβάνω από εδώ και πέρα αυτό ακριβώς που σας έδειξα. Στον πρώτο πόντο αμέσως κάνω μισό ποδαράκι και μετά μπαίνω στο κενό, παίρνω νήμα, μπαίνω στο κενό που είναι μετά από αυτό το σετάκι μου, κλείνω όλα μαζί. Μπαίνω στο πατημένο κενό, παίρνω νήμα, μπαίνω στο αμέσως επόμενο, κλείνω όλα μαζί. Δεν πάω να ψάξω εδώ να βρω πόντους. Μπαίνω στα κενά που έχουν δημιουργηθεί δεξιά και αριστερά. Στο κενό, παίρνω νήμα για να μπω στο επόμενο κενό, κλείνω όλα μαζί. Αλυσίδα. Στο πατημένο,
παίρνω νήμα πάντα, δεν το ξεχνάμε, για να μπω στο επόμενο κενό, όπως το κοιτάμε αριστερά από το σετάκι αυτό της από κάτω σειράς. Τα κλείνω όλα μαζί στο πατημένο, παίρνω νήμα στο επόμενο κενό, τα κλείνω όλα μαζί στο πατημένο, στο επόμενο, πάντα παίρνοντας νήμα, ο δεύτερος πόντος, τα κλείνω όλα μαζί. Έφτασα στον τελευταίο μου πόντο που κάνω μισό ποδαράκι. Οπα. Στο πατημένο παίρνω νήμα, μπαίνω μετά, κλείνω, παίρνω νήμα και κάνω μισό ποδαράκι στον τελευταίο μου πόντο. Αυτή είναι η πλέξη, πάρα πολύ απλή, εύκολη, γιατί δεν ψάχνουμε σε ποιο πόντο θα μπούμε, δεν μετράμε, βρίσκουμε τα κενά και μπαίνουμε μέσα. Μπρος πίσω ίδια, ανάγλυφη, χοντρή πλέξη, και την επέλεξα εκτός ότι τη θεωρώ εντυπωσιακή επειδή είναι τόσο ανάγλυφη, γιατί μου δίνει ένα πολύ σταθερό αποτέλεσμα με το συγκεκριμένο νήμα που είναι αρκετά χοντρό νήμα, και μπορώ να την κάνω χωρίς να χρειαστεί να βάλω του κόσμου τις επενδύσεις για να στηθεί η τσάντα μου. Η αλήθεια είναι ότι την μπλέκω με βελονάκι νούμερο 4,5 για να μου βγει πιο σταθερή, αλλά παίρνει και βελονάκι νούμερο 5, αλλά παίρνει και βελονάκι νούμερο 5 με το πάχος που έχει το νήμα. Αυτή ήταν η πλέξη λοιπόν για τη σημερινή τσάντα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να τη βρήκατε ενδιαφέρουσα πλέξη και να τη χρησιμοποιήσετε και σε ό,τι εσείς χρειάζεστε. Έχω ολοκληρώσει την ένωση και των δύο πλαϊνών. Η τσάντα μου είναι ένα στυλ βαρελάκι τσάντα. Εδώ τώρα κάτω από την κάμερα δεν μπορεί να φανεί όλο το σχήμα της, γι' αυτό θα τη βγάλω φωτογραφίες. Και από εκεί και μετά, σε αυτό το στυλ τσάντα πάνε πολύ δύο λουριά, ένα από εδώ και ένα από εδώ. Μπορείτε όμως να βάλετε και ένα λουρί ή να βάλετε μια ωραία κοκάλινη αλυσίδα, όπως θα βάλω εγώ, με επέκταση, με χρυσό, για να την κάνετε έξτρα καλοκαιρινή. Ελπίζω να σας άρεσαν οι συμβουλές. Σε αυτό το βίντεο μάθαμε μια νέα πλέξη, μάθαμε να κάνουμε πρώτα τα πλαϊνά. Σας είπα πως πρέπει να γίνεται η ένωση όταν ενώνουμε πλαϊνά, είτε γωνία είτε οβάλ. Θα χαρώ πολύ να δω και τις δικές σας δημιουργίες στην ομάδα στο Facebook. Φιλιά μέχρι την επόμενη φορά. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.